Τα στρίσεν δόξους παρθένους και αθληφόρους θεοφρονάς. Τα συνδεδεμένα σεν Θεός, αδελφική οικειότητη. Τα σκαλιρώους πηγάς της ευσεβίας, τας αναβλίζουσας μαρτυρικών αγώνων, χάρινα εναών, την θείαν μηνοδώραν και την μητροδώραν την εν δόξον, συν τη κλήτη νυμφοδώρα, τη εν πάση καρτερόφρονη. Πάντες οι τρυφώντες των άθλων αυτών, συνδραμώντες οι μνηστημίσομεν, αυτέγαρτη τριάδη, υπέρ ημών αηπρεσβεύουσι. Των τρεις αριθμών σύλλογων και θεόπλοκων, των αυταδέλφων παρθένων, στέψομεν θείες οδές, ανδρικός γαρ των εχθρών κατετροπώσαντων, όθεν προείσταντε ημών των βόντων εκτενός, χαίρες εμνή μηνοδώρα, συν μητροδώρα τη θεία και νυμφοδώρα τη θεόφρονη. Τη δεκάτη του μηνός Σεπτεμβρίου, μηνοδόρας, μητροδόρας και νυμφοδόρας των μαρτύρων, Απελού, Λουκά και Κλίμεντος των Αποστόλων, Βαρυψαβά μάρτυρος, Πουλχερίας της Βασιλίσης, Ευδοκίας Οσίας της Νέας, Εφροσίνου Οσίου του Νέου εν Κεφαλινία, Ισαΐου Οσίου του εν Κύκο. Οι Άγιες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα ήσαν αδελφές και κατάγονταν από την Βυθινία της Μικράς Ασίας. Η λάμψη της Παρθενίας και η ωραιότητα των ψυχών και των σωμάτων τους έκαναν τις τρεις αδελφές να είναι καύχημα των χριστιανών. Οι φροντίδες και οι συνήθειες του κόσμου δεν τις απασχολούσαν. Η μόνη τους φροντίδα ήταν με τα εδούς και σοφροσύνης κοσμήνε αυτάς ή εν πλέγμασιν ή χρυσό ή μαργαρίτες ή ηματισμό πολυτελή. Δηλαδή φρόντιζαν να στολίζουν τον εαυτό τους με συστολή και σοφροσύνη και όχι με φυλάρες καπλεξίματα των μαλλιών τους ή με χρυσά ή μαργαριταρένια κοσμήματα ή με ρούχα πολυτελή. Για την αγάπη λοιπόν του Χριστού άφησαν την πατρίδα τους και πήγαν να κατοικήσουν σε ένα λόφο κοντά στα Πίθια Θερμά Λουτρά. Εκεί ασκήτευαν και καλλιεργούσαν ακόμη περισσότερο την σοφροσύνη τους. Γι' αυτό αξιώθηκαν από τον Θεό να θεραπεύουν ασθένειες και έτρεχε κοντά τους πλήθος κόσμου. Όταν το έμαθε αυτό ο έπαρχος Φρόντων, έστειλε και συνέλαβαν τις τρεις αδελφές. Βλέποντας όμως την φρόνηση και την σύνεση, αλλά και την αφοβία με την οποία τον αντιμετώπισαν, διέταξε και τις βασάνισαν με τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Όλες υπέμειναν με ανδρεία τα μαρτύρια
και έτσι ένδοξα παρέδωσαν τις ψυχές τους στον νυμφίο τους Χριστό, το έτος 290 μετά Χριστόν. Ο έπαρχος θέλησε να κάψει τα σώματά τους, αλλά οι φλόγες έκαψαν τον ίδιο και έπειτα καταρακτώδης βροχή έσβησε τη φωτιά. Τα σώματα των τριών παρθένων ενταφιάστηκαν με σεβασμό από τους χριστιανούς. Οι Άγιοι Απελής, Λουκάς και Κλήμης οι Απόστολοι. Ο Απελής ήταν από τα εκλεκτότερα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού και εργαζόταν πολύ παραγωγικά για την διάδοση του Ιερού Ευαγγελίου. Ο θείος Ζήλος τον έφερε μέχρι και την Ρώμη, όπου έγινε στήριγμα των εκεί πιστών. Εκεί τον γνώρισε και ο Απόστολος Παύλος, που έγραψε στην προς Ρωμαίους επιστολή του αργότερα «Να ασπαστούν τον Απελή των δόκιμων εν Χριστώ». Ο Απελής εκοιμήθη ως καλός στρατιώτης Χριστού στην Σμύρνη, εργαζόμενος μέχρι τελευταίας πνοής του στην διάδοση και στερέωση του Ευαγγελίου. Ο Λουκάς, άλλος Λουκάς από τον Ευαγγελιστή, και αυτός έζησε στα αποστολικά χρόνια. Ανεδείχθη επίσκοπος στην Λαοδίκεια της Συρίας και τελείωσε την επίγεια ζωή του αγωνιζόμενος με αγάπη και τόλμη για το ποίμνιό του και τον αρχιποιμένα Ιησού Χριστό. Ο Κλήμης αναφέρεται στην προς Φιλιππησίους επιστολή ως συναθλητής του Αποστόλου Παύλου. Έγινε επίσκοπος Σάρδεων και εκοιμήθη ύστερα από πολλά παθήματα για την στήριξη του ποιμνίου του και τη διάδοση της αληθείας του Ευαγγελίου.